Στάχτη και αποκαίδια έμειναν από το πευκόδασο στον αποκόρονα μετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε το καλοκαίρι. Όπω όλα δείχνουν, η φωτιά που κατέστρεψε χιλιάδε τρέματα γη δεν ήταν τυχαία. Όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν εισάκουσαν τι κραυγές αγωνία της δική μου, αλλά και όλων εκείνων που έλεγα ότι ακούν κρότου μέσα στι δασικέ περιοχέ και ότι αυτό θα είναι προϊόν εμπρισμών. Οι έρευνε του ανακριτικού τμήματο των πυροσβεστικών αρχών έχουν φτάσει στα ίχνη τουλάχιστον ενό εμπριστή, ενώ ο σχετικό φάκελο έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε από ό,τι εξ γνωρίζουμε από θετικέ πηγέ και με τις διηγητικά στελέχη των πυροσβεστικών υπηρεσιών μια προανάκριση η οποία από τα τέλη Σεπτεμβρίου έχει υποβληθεί στον κύριο εισαγγελέα. Και ενώ το γνωρίζει το Αρχηγείο Πρεσβευτική Υπηρεσία που είναι και αρμόδιο, μέχρι σήμερα, αν και έχουν περάσει δύο μήνε, δεν έχει βγάλει το δελτίο τύπου, να γνωρίσει δηλαδή σε όλου του αποκορονιώτε και δει εκείνου που έχασαν την περιουσία του, το βιό του, τι έχει συμβεί. Καλούμε λοιπόν το Αρχηγείο τη Πυροσβεστική, έστω και τώρα, να ενημερώσει την τοπική κοινωνία από κόρονα, διότι έτσι θα καταλαγιάσουν, αν θέλετε, και οι φήμε και η φαντασία κάποιων για το τι, πώς μπήκαν οι φωτιές, για ποιο λόγο μπήκαν οι φωτιές και η σκοπιμότητα των πυρκαγιών. Ο δράστης ή οι δράστες ποιο σκοπό ήθελαν να επιτελέσουν και ποια σκοπιμότητα επιρετούσαν. Ο Δήμαρχος από Κόρονα, κ. Κουκιανάκης, καλεί το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ερευνών του ανακριτικού τμήματος. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως εμπριστής δεν δέχεται τις κατηγορίες του εμπρισμού τη 23 η Αυγούστου.